συμπεριφώνονται μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων από το Σωματείο Ερμής του Ηρακλείου, συμμετείχαν σήμερα σε απεργία που προκήρυξε η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος. Η κατάσταση έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Οι εργαζόμενοι αναγκάζονται και δουλεύουν 14, 15, 16, 20 ώρες στο τιμόνι, γεγονός το οποίο είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των μεταφορών. Επανειλημμένα έχουμε καταγγείλει αυτό το γεγονός. Απάντηση δεν παίρνουμε από κανέναν. Ελεγκτικοί μηχανισμοί της πολιτείας έχουν πλήρως απενεργοποιηθεί. Δεν αντέχουμε άλλο. Τα ωράρια σκλαβιάς, τόνισαν, περιγράφοντας ότι οι συναδελφοί τους έχουν φτάσει στο σημείο να καλούν την αστυνομία να τους κάνει έλεγχο, καθώς μετά από τόσες ώρες εργασίας φοβούνται ότι θα κοιμηθούν στο τιμόνι με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται. Δεν γίνεται να υπάρχουν οι συναδέλφοι μας να παίρνουν τηλέφωνα και να λέει στείλτε μας την αστυνομία να μας κατεβάσει, διότι θα κοιμηθούμε στο τιμόνι. Αν θέλουν τέτοιους οδηγούς, λυπάμαι, αλλά και φοβάμαι ότι σύντομα θα έχουμε κάποιο δυσάρεστο γεγονός και καταλαβαίνετε τι επιπτώσεις θα έχει στον τουρισμό μας. Οι απεργοί οδηγοί τουριστικών λεωφορείων ζητούν να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας που αρνούνται οι ιδιοκτήτες να υπογράψουν, συνεχίζοντας να απασχολούν οδηγούς με εργασιακές συνθήκες που θυμίζουν, όπως περιγράφουν, μεσαίωνα. Απαιτούμε να γίνει η σύμβασή μας υποχρεωτική, γενική υποχρεωτική, και κάποιοι να κοφεύουν. Πρέπει επιτέλους να πέσουμε στα προβλήματα των εργαζομένων. Φτάνει πια, δεν πάει άλλο. Οι οδηγοί βρέθηκαν έξω από τα δικαστήρια Ηρακλείου σήμερα, διαμαρτυρώμενοι για μια σειρά απολύσεων συναδέλφων τους το 2021, χωρίς αποζημίωση. Η υπόθεση εκδικάστηκε και οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων ζήτησαν προστασία από την πολιτεία και ξεκάθαρες πολιτικές υπέρ των εργαζομένων. Είναι απαράδεκτο να απολύονται εργαζόμενοι, να μην λαμβάνουν τις αποζημιώσεις τους και να καταστρατηγούνται γενικότερα τα δικαιώματά τους. Ενδεχομένως η πολιτεία να θέλει, γιατί έχει νομοθετήσει αυτή την κατεύθυνση, ώστε οι εργοδότες και στον τουρισμό, αλλά γενικά οι εργοδότες να είναι στο απερόβλητο, να μην ελέγχονται από πουθενά. Ενδεχομένως αυτό να θέλει, βέβαια αυτό είναι και εις βάρος των εργαζόμενων και εις βάρος της συγκοινωνίας και εις βάρος της ασφάλειας της μεταφοράς. Ο δικηγόρος των απολυμένων εργαζομένων ανέφερε ότι κατά την πανδημία οι ιδιοκτήτες εταιριών απέλυσαν εργαζόμενους επικαλούμενοι μείωση του μεταφορικού έργου, έκαναν πωλήσεις λεωφορείων, τα οποία όμως μέχρι και σήμερα χρησιμοποιούν, και εκμεταλλευόμενοι εμπορικό νόμο, μη νόμιμα όπως ανέφερε, έδιωξαν χωρίς αποζημίωση εργαζόμενους. Είδαν ξανά στο αεροδρόμιο, με τα ίδια σήματα, εξυπηρετούν το ίδιο έργο και, και οι υπουργοί απόφαση που επικαλέστηκαν λέει για μείωση μεταφορικού έργου. Δεν λέει πώς είναι δικά σου. Τα ξανανοικιάζουν τα αυτοκίνητα, ξανά είναι πάλι εδώ, νοικιάζουν κι άλλα γιατί δεν τους φτάνουν και οι εργαζόμενοι είναι εδώ και λένε θέλουμε δικαίωση. Στο πλευρό των εργαζομένων βρέθηκαν βουλευτές της αντιπολίτευσης που εξέφρασαν την αγωνία τους για το τουριστικό προϊόν, καυτηριάζοντας με νόημα την απουσία της πολιτείας και των ελεγκτικών μηχανισμών για καταστάσεις που απειλούν άμεσα την ποιότητα του τουρισμού. Το επόμενο διάστημα να κηρυχτούν υποχρεωτικές συμβάσεις για να λυθούν τεράστια προβλήματα των εργαζομένων. Δεν γίνεται να έχουμε μια τέτοια αντεργατική συμπεριφορά και από τους εργοδότες και με την ανοχή της κυβέρνησης. Οι νόμοι καταστρατηγούνται. Οι νόμοι γίνονται αλακάρτ, οι άνθρωποι δεν προστατεύονται, όλα πάνε ιδιωτικοποιηθούν και όλα βαίνουν προς το χειρότερο.